Το κολλέ. Μπορώ αυτό το κολλιέ, ναι, βέβαια, μπορείτε να το πειράξετε. Και έχει ένα αρκετό έτσι βάρος. Είναι καθαρό ασήμι. Μαργαριτάρι και ναι, ασήμι. Ναι. Εσείς είναι, το κάνετε. Εγώ το έχω κάνει. Είναι κρίκος-κρίκος, 2.500 κρίκους αυτό και αυτό μαζί το βραχιόλι του. Μπορεί κάποια έχω κυρία, πλέξει τον κρίκο. Έρθει εδώ και το ζητήσει. Ναι, είναι ήδη πουλημένο αυτό. Είναι ήδη πουλημένο. Γι' αυτό λοιπόν προλάβετε, κυρίες μου. Σήμερα θα κάνουμε και αυτό που κάνουν στα τηλεπωλήσεις, στα κανάλια εκεί και εκεί. Γιατί θα όχι. Πουλήσουμε τα κολλέ, θα πουλήσουμε γιατί τα βραχιολάκια μας. Ναι. Μπράβο, άξια συγχαρητηρίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Μαρία. Γεια σας και από μένα. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Λέγομαι Παπαγεωργίου Μαρία, είμαι από την Πορταριά, ένα χωριό δίπλα στα Μουδανιά. Και εδώ στο σύλλογο πώς θέλετε να... να γραφτείτε στο Σύλλογο Γυναικών και ήρθατε εδώ. Ναι, είχα φίλες μέσα στο σύλλογο. Πόσα χιλιόμετρα είναι και Πορταριά από τα Μουδανιά? 7 χιλιόμετρα. Α, δηλαδή είναι πολύ κοντά. Σαν ένα τσιγάρο δρόμος που είναι λέει. Είναι πάρα πολύ κοντά. Πες μας ακριβώς, τι γίνεται εδώ Μαρία? Βλέπω να κάτι πω. Πετρώματα τα οποία είναι πολύ ωραία στολισμένα. Τι ακριβώς γίνεται, τι Εγώ κάνετε? Θα διδάξω το χειροποίητο κόσμημα. Είναι ένα τμήμα που ξεκινάει τώρα. Θα ασχοληθούμε με μέταλλα όπως είναι ο αλπακάς, ο ρίχαλκος, ο χαλκός. Σε μορφή πλάκας ή σύρματος, με τεχνικές όπως η συγκόλληση, η σφυριλάτηση, η χαρακτική, το ρεπούς. Τέχνες υπήρχαν από έναν καιρό. Ναι, από Μαρία. Πολύ παλιά. Τώρα θα δω αυτό το σταυρό. Αυτό υπάρχει, μάλλον μέσα ο σταυρός υπήρχε και εσείς το επενδύσατε με αυτά τα μέταλλα. Όχι, είναι γυαλί που έχω κόψει εγώ η ίδια. Ναι. Και το έχω διακοσμήσει με τα μέταλλα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο και εξαιρετικό. Εδώ μέσα πώς χαράζεται εδώ στο φύλλο αυτή η γραμμή, εσείς το σφυριλατείτε? Ναι, είναι τεχνική την οποία θα διδάξουμε και στο τμήμα. Έχετε αρκετά άτομα στο σύλλογό σας, ενδιαφέρον μάλλον υπάρχει ναι, από τα κορίτσια. Ναι, υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που ενδιαφέρονται να μάθουν. Το χειροποίητο κόσμο. Αυτά τα πετράδια είναι απλώς ότι... Το ντεκόρ, η διακόσμηση. Μπράβο. Διακοσμούν λοιπόν και το χαλκό δίπλα. Γεια στα χέρια σας. Το μικρόφωνο δίπλα στην κυρία. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι Δήμητρα Δαλαμπύρα. Και εγώ κάνω νυφικά. Νυφικά. Δηλαδή μια νύφη μπορεί να έρθει και να παραγγείλει ένα νυφικό. Βεβαίως. Και να τη στολίσετε. Βεβαίως. Εδώ στα Μουδανιά, στο εδώ σύλλογο. Στα Μουδανιά και στο σύλλογο και όλη την περιοχή. Έχετε δίνω και μαγαζί με νυφικά. Συνεργάζομαι με ένα μαγαζί εδώ στα Μουδανιά, Αντιγόνη λέγεται, και φτιάχνουμε τα νυφικά. Εσείς τι ακριβώς κάνετε, αυτό το κέντημα? Όλο το κέντημα και ράψιμο. Μπορείτε να πάρετε και ύφισμα και να κάνετε το νυφικό. Βεβαίως. Από αυτό θέλει αρχή. Μια ιδιαίτερη τέχνη, δεν έχω είναι ένα απλό φόρεμα, ένα φουστάνι. Έχω σπουδάσει πάνω στο ΕΠΑΝ και είμαι μοντελίστ και ασχολούμαι χρόνια, γύρω στα 35 χρόνια με αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ήξερα ότι η κυρία Πρόεδρος είχε έτσι πολύ ενεργητικά άτομα με πολλά μεράκια, με χειροτεχνία, με κεντήματα, αλλά ότι θα έβλεπα τόσο οργανωμένα τα πράγματα εδώ, δεν το περίμενα. Προσπαθούμε όλοι. Να είστε καλά. Να βοηθήσουμε το σύλλογο και ευχαριστούμε και εσάς. Για να δικιά μου χαρά, γιατί μέσα από εσάς και εγώ μαθαίνω κάποια πράγματα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα, βέβαια, ακόμα γιατί είναι νωρίς. Όταν θα ξαναρθούμε, λοιπόν, θα εμπλουτίσουμε περισσότερο το ρεπερτόριό μας. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Φίλιο, πες μας, αγαπητή φίλιο, τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, αυτές είναι κατασκευές από πυλό. Είναι πύληνα ψημένα, πύληνα. Τα ψήνεται και όλα. Όχι. Στεγνώνουν. Στεγνώνει ο πυλός και κρατάει, Ναι. Έτσι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο πυλός πρέπει να ψηθεί για να άλλος κρατήσει. Ο πυλός είναι εκείνος ο οποίος ψήνεται. Αυτό δηλαδή μόλις το πλάθετε, το σχεδιάζετε και είναι... Ναι, και το αφήνεις μετά και στεγνώνει. Καμιά πού μάθατε αυτή την τέχνη? Πήγαινα στη Θεσσαλονίκη σε σχολές διάφορες μέχρι πέρσι. Φέτος σταματήσαμε. Ό,τι μάθαμε. Και τώρα διδάσκεται εδώ τα παιδιά. Σιγά-σιγά θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Και είστε μέλος του συλλόγου? Είμαι μέλος του συλλόγου. Αυτά τα ξεκίνησα αφού του βγήκα στη σύνταξη. Ψυχοθεραπεία. Σύνταξε, ακόμα είστε κοριτσάκι. Μην κοιτάς, τα κρύβω τα άλλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι οι κοπέλες λοιπόν. Σύνταξη, και ευχηθούμε. Αν μας την αφήσουν, καλά θα είναι. Και εδώ. Και αυτά είναι τα γούρια μου. Τσουρεμένη δηλαδή και αυτή, Ναι. Τα γούρια, τι θέλεις? Λοιπόν, να αυτά πεις? Είναι τα γούρια για την καινούργια χρονιά. Πέταλα, περιστέρια, ρόδια.
Μας και πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι, τι λέτε, να μας επαναφέρουν αυτά που μας χρωστάνε. Χλωμό το βλέπω. Έτσι. Κάτι πρέπει να κατασκευάσετε τότε για να μας τα φέρουν πίσω. Να εμπνευστείτε κάτι άλλο. Το πέταλο είναι παράδοση, το ρόδι, το περιστέρι. Κάτι άλλο πρέπει να εμπνευστούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Ωραία. Και αυτά όλα μόνοι σας, αγαπητοί φίλοι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, μόνοι μου τα φτιάχνω σιγά σιγά. Ενδιαφέρον ότι η νεολαία υπάρχει για να έρθει να γνωρίσει αυτή την τέχνη. Όχι, όχι. Αυτό είναι μάλλον για τις γυναίκες της δικιάς μου ηλικίας και πάνω που κάνουμε ψυχοθεραπεία να μας περνάει η κατάθλιψη. Έτσι. Έτσι λέω. Εκεί μας έχουν φέρει, λέτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς καλούμε όμως όλα τα νέα παιδιά να έρθουν να γνωρίσουν και αυτή την τέχνη, γιατί είναι πολύ ωραίο κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, εγώ έχω ξετρελαθεί. Είναι... Μόνοι σας τα κάνετε αυτά όλα, και τα ναι. Μάθετε από πού? Όλα. Σε διάφορες σχολές που πήγαινα στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι ωραία. Ναι, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιασμένος και από την πορτοκαλόπιτα, αλλά και από αυτή την χειροτεχνία εδώ, αυτά τα υπέροχα πράγματα που βλέπουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και εμείς. Σε ένα άλλο τμήμα της καλλιτεχνίας, στο τμήμα των οικαστικών τεχνών, βρισκόμαστε εδώ στις ζωγραφιές και κοντά μας έχουμε πάλι την κυρία Μαρία Αδάμ. Πάρτε το μικρόφωνο. Εκτός από κοσμήματα, εκτός προσπαθώ από κοσμήματα, να ζωγραφίσω. Αυτό είναι πάλι ένα αριστούργημα. Πώς έτσι το έχετε σπουδάσει? Όχι, εγώ δεν το έχω σπουδάσει. Είμαι εντελώς αυτοδίδακτη. Και τι έχετε και περισσότερο κάνει? Είναι, ποιος είναι ο δικός σας πίνακας? Τεχνοτροπία παρά ζωγραφική, θα το έλεγα. Είναι αυτά τα κομμάτια όλα που βλέπετε εδώ έως και εδώ. Είναι μια τεχνοτροπία με σπάτουλα, κυρίως σπάτουλα. Αυτό το κάνετε στο σπίτι σας, αγαπητή Μαρία? Όχι, εδώ σας είπα ότι στο ο χώρος, σύλλογο, εδώ. Το σπίτι μου, όχι στο σύλλογο, είναι το σπίτι μου αυτό. Το συγκεκριμένο χώρο είναι και το σπίτι μου. Μένω πολλές ώρες εδώ. Στο σπίτι μου πηγαίνω μόνο για ύπνο. Οπότε είναι τόσες πολλές οι ώρες που καταπιάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ο σύζυγος καλλιτέχνης και αυτός. Είναι εδώ, δουλεύουμε μαζί. Δουλεύει, σε βοηθάει καθόλου στη ζωγραφική? Με την υπομονή του με βοηθάει. Με την υπομονή του. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία, ένα μεγάλο ευχαριστώ να τον στείλει σε φυλάκια. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση, βέβαια. Ωραία. Και οι άλλοι πίνακες, έχουμε την άλλη κυρία. Παρακαλώ το όνομά σου. Λέγομαι Μαρία Γούτα και μία από τις δραστηριότητες που έχω είναι να ζωγραφίζω. Να ζωγραφίζεις. Εσείς το σπουδάσατε ή έμφυτο? Εντάξει, σίγουρα μου άρεσε, αλλά έχω 2 χρόνια τώρα που πήγαινα σε κάποιες σχολές. Πρώτα στη σχολή του Δήμου Νέων Μουδανιών και επίσης τώρα στη σχολή του Πέτρου και της Δήμητρα Σαμαρά. Και που είναι εδώ στα Νέα Μουδανιά. Έτσι, μπράβο, να το κάνουμε και μια διαφήμιση, να ξέρει ο κόσμος, τα παιδιά. Είναι πολύ αξιόλογοι και δείχνουν πάρα πολλά πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαθήτριά τους. Και φυσικά έχω κάνει μερικούς πίνακες και τους έφερα εδώ πέρα για να τους δείξω. Ο αγαπημένος ο πίνακας ποιος είναι? Ναι, αυτός εδώ, ο σκούρος. Για να τον δείξω εγώ εδώ. Ναι, ναι. Αυτός ο πίνακας? Ο πίνακας τον οποίο έχω χρόνο κάνει. Πήρε για να τον τελειώσει? Όχι πολύ. 2 εβδομάδες περίπου. 2 εβδομάδες δεν είναι και λίγο. Ξεχνέσαι όταν πιάνει το πινέλο ή τη σπάτουλα, ναι, κυρία μου? Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Είναι μόνο εκεί. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά γιατί η δημιουργία έρχεται και φεύγει. Είναι κάποιες στιγμές που χαλαρώνω και το χαίρομαι. Αλλά άλλες φορές μου έρχεται σαν εσωτερική ανάγκη ότι πρέπει να παρατήσω τα πάντα και να καθίσω. Σημασία έχει ότι έχετε. Ξεφεύγετε, υπάρχει, εννοείται, δηλαδή το. Εννοείται. Η χειροτεχνία που μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ξεδώσετε. Ωραία. Τελειώνουμε για σήμερα με τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Θα προχωρήσω να πάω στις γυναίκες να τις ευχαριστήσω. Κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το κάλεσμα που ήρθαμε σήμερα εδώ. Σας γνωρίσαμε, τις δραστηριότητές σας, όλες τις κυρίες που αγκαλιάζουν το χωριό και όλη την περιοχή. Να είστε γερές και δυνατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον κόπο που κάνατε. Ήτανε τιμή μας που ήρθατε. Και για μας είναι μεγάλη τιμή που έχουμε τόσο όμορφα, τόσο δραστήρια, τόσο δημιουργικά μέλη και μας τιμούν με την παρουσία τους, με τα έργα τους, μας βοηθούν και ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθούμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα. Ας μας έχει γερές ο Θεός. Πάνω απ' όλα, πρώτο ο Θεός. Όλα θα πάνε καλά.
Η εκπομπή Ταξιδεύοντας με το Θήμιο κάπου εδώ τελείωσε. Σας χαιρετούμε. Ως την επόμενη φορά σε καινούρια μέρη. Γεια σας από τα Νέα Μουδανιά. Γεια σας. Όταν βραδιάζει και έρχονται βαρκούλες με πανιά, οι νοσταλγίες μου οι παλιές θυμίζουν μου δανειά. Εκεί τον έρωτα ημνή, το κύμα που αφρίζει, κι όταν οι γλάροι πάνω απ' τα βάρη στέλνουν στο κύμα χιλιάδες φιλιά. Είναι η ώρα που ο ήλιος τώρα γέρνει και αρχίζει η βραδιά. Έλα μαζί με μένα στην όμορφη τούτη τη βραδιά, να ζήσουμε για λίγο μεράκια παλιά στα όμορφα μου δανειά, στα όμορφα μου δανειά. Εκεί τον ερωτάει το κύμα που αφρίζει, κι όταν οι γλάροι πάνω απ' τα μπάρι στέλνουν στο κύμα χιλιάδες φιλιά. Είναι η ώρα που ο ήλιος τώρα γέρνει και αρχίζει η βραδιά. Έλα μαζί με μένα στην όμορφη τούτη τη γωνιά, να ζήσουμε για λίγο μεράκια παλιά στα όμορφα μου δανειά, στα όμορφα μου δανειά. Στην όμορφη τούτη τη γωνιά. Μπράβο! Για λίγο. Συγγνώμη, ξέρεις ποιο τραγούδι τραγουδούσαμε πολύ? Ναι. Το γελεκάκι που φορείς, εγώ στο χωραμένο με πίκρες και με βάσανα στο χωφοδραρισμένο. Άιντε το μαλώνω, το μαλώνω, άιντε κι ύστερα το μετανιώνω, άιντε το μαλώνω και το βρίζω, άιντε την καρδούλα του ραγίζω. Φορά το μυαλό μου, γιατί δεν θα το ξαναφορέσεις άλλο πια. Φορά το για να σε, για να με θυμάσαι, για μεταξύ έχω τα σγουρά σου τα μαλλιά.